σουρά, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Να στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου την είπε τη γνώμη του για τον Παντελή Παντελίδη και καθάρισε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει ένας Παντελίδης και τραγουδάει. Το να μένει κανείς σε πρόσωπα δεν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη δεν χωρίζεται σε καλή και σε κακή, χωρίζεται σε αυθεντική και επιτηδευμένη. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια σειρά επιτηδευμένων. Πολλές βέβαια φορές μπορεί να βγουν και μερικά διαμάντια από εκεί, αλλά αυτό επιβεβαιώνει τον κανόνα πάντως. Καλά τα λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Όμως το ζήτημα είναι πως ο αδιαφιλονίκητος μέτρ της καψουροκαψούρας θεώρησε καλό να απαντήσει. Για να έχει περισσότερα χρόνια στη μουσική, μάλλον μπορεί να έχει δίκιο. Εσύ που θέλεις να φτάσεις. Θα δούμε. Είσαι έτοιμος για πολύ ψηλά να κατακτήσεις κορυφές. Είμαστε έτοιμοι για το καλύτερο και για το χειρότερο. Πάλι καλά που μας προειδοποιεί ο άνθρωπος πως το χειρότερο ακόμα δεν το έχουμε δει. Μπορεί να με νιώθεις και με πράγματα του καρδιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί μου. Δεν έχει νόημα ένα τραγούδι αν έχει χαρά μέσα, νομίζω. Έτσι ναι. Δεν είναι. Ξέρεις, επειδή συνήθως τα τραγούδια τα ακούμε βράδυ, και το βράδυ συνήθως είναι περίεργο. Πονάμε. Σωστό κι αυτό. Ο Παντελίδης πονάει που έχει μείνει μπουκάλα και μας πονάνε τα αυτάκια μας. Δεν μπορώ να κοιμηθώ όσο δεν χτυπάει στο στήθος μου τρελά η καρδιά σου. Με τη Μαρία τι γίνεται, τα τραγούδια αυτά που έχεις γράψει για τη... Ποια είναι η Μαρία? Την πρώην σου που λέγανε ότι χώρισε πάλι μόνο σου. Τι θυμηθήκα αυτή την κοπέλα, έχει περάσει πολύ καιρό. Φαντάζομαι είναι από τότε από τα χρόνια του στρατού, από ό,τι κατάλαβα. Κάπως έτσι. Τι έχει να κάνει με σαλαμίνα, φαντάζομαι το συνδυάζει έτσι. Όχι, όχι, έχουν μπερδεύσει τις Μαρίες. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είσαι καλά, εσύ. Μια χαρά. Μαρία η νυν, Μαρία και η πρώην. Αυτός ο άνθρωπος τελικά έχει στηρίξει μια ολόκληρη μικροκαριέρα στις μαριόγκες της επικράτειας που του δίνουν κατά σύστημα τα παπούτσια στο χέρι.